Έχουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο της Δικούς Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, τον κύριο Αναστάσιο Σπυλιόπουλο, και βέβαια και γνωστό για τα αριανά του αισθήματα και με πολλούς αγώνες κατά καιρούς για τον Άρη. Κύριε Σπυλιόπουλο, τι κάνετε, είστε καλά? Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. Την καλησπέρα και τη δική μας από τον Λίμπερο. Βέβαια είμαστε ευχές, σε μια... Ευχές όλους σας, ναι, ναι. Είμαστε σε μια μέρα που... Ευχές όλους, λέω, να είστε ναι, καλά, μου, να είστε καλά, να είστε καλά. Είμαστε σε μια μέρα η οποία είναι δύσκολη λόγω του θανάτου είναι του Μίκη Θεοδωράκη, δύσκολη. Χωρίς καμία αμφιβολία. Βέβαια, εμείς κλείσαμε το ραντεβού νωρίτερα με θέμα μας. Αυτό που γίνεται τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με, το, με τον Άρη, δεν ξέρω αν οι νεότεροι σας γνωρίζουν. Εμείς που είμαστε αρκετά χρόνια στο ρεπορτάζ ξέρουμε το τι... έχετε προσφέρει κατά καιρού στον, στο Σύλλογο και με τι παρεμβατικότητα έχετε λειτουργήσει για ζητήματα του Άρη και σε πολύ πιο δύσκολες οικονομικά εποχές για το Σύλλογο. Αλλά σίγουρα σημείο αναφοράς είναι το τι έγινε χθες στην συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τους θεσμικούς φορείς της πόλης. Και επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη παραφιλολογία και είδα και διάφορα δημοσιεύματα που έχω την αίσθηση ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καλέσαμε έναν από τους ανθρώπους που ήταν εκεί και αν δεν κάνω λάθος. Εσείς τοποθετήσατε και το θέμα στον Πρωθυπουργό. Μιλήσατε για το θέμα στον Πρωθυπουργό λίγο πριν ολοκληρωθεί η συνάντηση. Βεβαίως δεν υπάρχει αμφιβολία. Παρακολουθώ και εγώ τα δημοσιεύματα αυτά και κλείσομαι. Διότι ο Πρωθυπουργός καταρχήν ήρθε από τη Σλοβενία κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη. Δεν γνώριζε για το θέμα. Τον ενημερώσαμε και εγώ και ορισμένοι βουλευτές. Λοιπόν, η αγάπη μας και η στήριξή μας. Εγώ βεβαίως είχα ενημερωθεί προηγουμένως από τον πρόεδρο της ΠΑΕ, τον Θόδωρο Καρυπίδη, με τον οποίο μίλησα πάρα πολλές φορές, για να τον διαβεβαιώσω ότι της είπε και σώματι είμαστε δίπλα του και είμαστε διαιρετική επικοινωνία. Θα βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε, γιατί και προσωπικά, για τους λόγους που προαναφέρατε, θεωρώ παράλογο αυτό το οποίο έγινε σε βάρος του Άρη και δεν είναι αποδεκτό. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συζητήσατε με τον Πρωθυπουργό, γιατί μπήκε μπροστά... Μεταξύ όλων των προβλημάτων και του γενικότερου κλίματος στη Θεσσαλονίκη, ένα από τα θέματα που αναφέρθηκε ήταν και αυτό το πρόβλημα που προέκυψε με την απόφαση αυτή για, την, για τον Άρη. Γιατί τα προβλήματα δεν είναι μόνο αυτά για τα οποία συζητάμε δημόσια, είναι και αυτά τα οποία ανακύπτουν... Αυτά τα οποία ανακύπτουν ανά πάσα ώρα και στιγμή και τα οποία πρέπει και με δική μας βοήθεια και παρέμβαση, γιατί αυτός είναι και ο δικός μου ρόλος. Εγώ να λειτουργώ ως αγωγός μεταφοράς στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση των μηνυμάτων, των προβλημάτων μάλλον που αντιμετωπίζει και των μηνυμάτων που εκπέμπει η κοινωνία. Και η κοινωνία του Άρη, που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό κομμάτι στη Θεσσαλονίκη, προβληματίζεται από αυτή την απόφαση με την οποία διαφωνούμε κάθετα και είμαστε δίπλα στον Άρη. Λοιπόν, ενημερώσαμε τον Πρωθυπουργό και τους, θα ενημερώσω και τους αρμόδιους υπουργούς εκεί πέρα για να δούμε με ποιο τρόπο θα εξειδικεύσουμε τη συνδρομή μας. Αυτό είναι το με πολύ σημαντικό. Με την ελπίδα και τη μίλησα με τον Άρη ότι θα τακτοποιηθεί το θέμα μεταξύ μας τώρα, έτσι. Θα τακτοποιηθεί το θέμα, το ζήτημα είναι, ξέρετε, πολλές φορές το έχουμε ακούσει, το ζήτημα είναι να γίνει. Δεν είναι, θα γίνει, δεν υπάρχει θέμα. Καταρχήν, να σας πω κάτι, αν ήταν άδικο αυτό το οποίο συζητάμε και παράνομο και τα λοιπά, δεν θα κουβεντιάζε. Πρώτος εγώ θα έλεγα υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν αυτός που διέπραξε την πλαστογραφία την ομολόγησε στο αρμόδιο όργανο, έτσι. Πώς γίνεται όμως, να σας πω κάτι, πώς γίνεται κύριε Σπυλιόπουλε, να υπάρχει ομολογία και δύο όργανα, ιδεοντολογίας και ηφαίσεων, να μην λαμβάνουν υπόψη την ομολογία ενοχής. Το ίδιο πράγμα λέμε, γι' αυτό και είναι παράλογη και παράξενη και παραλογή η απόφαση, όπως και ο χρόνος δημοσιοποίησης της, έτσι, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, έτσι. Και για κάτι που έγινε πριν τρία χρόνια, λοιπόν, αν έγινε. Δηλαδή όταν ακριβώς για ένα θέμα, το οποίο είναι της πλάκας, έγινε πριν από 2-3 χρόνια, λοιπόν, ένα ίσονο σημασίας θέμα τώρα, για όνομα της Παναγιάς, έτσι. Το ζήτημα είμαστε είναι... δίπλα στον Άρη, ψηφίδι και σώματι. Εγώ ενημερώνομαι διαρκώς από τον πρόεδρο, ενώ το Θεόδωρο τον Καρυπίδη, έτσι. Είμαστε σε απόλυτο συντονισμό και είμαι απόλυτα αισιόδοξο ότι δεν θα υπάρξει. Κακώς δημιουργήθηκε βεβαίως το πρόβλημα. Λοιπόν, είναι ένα μεγάλο, θέμα, ένα μεγάλο θέμα για το ποδόσφαιρο. Βέβαια, να σας πω κάτι. Εγώ βλέπω δημοσιεύματα που λέει ότι ο Πρωθυπουργός το έκοψε, ότι μίλησε για το αυτοδιοίκητο ή οτιδήποτε άλλο. Μεταφέρουν κάποια τέτοια δημοσιεύματα και ήσταν παρόν και ζητάμε... Ο Πρωθυπουργός δεν το ήξερε το θέμα, είναι εξειδικευμένο το θέμα. Ο Πρωθυπουργός είπε αυτό το οποίο
Καταρχήν δεν το. Ο Πρωθυπουργός δεν το ήξερε το θέμα, γιατί σου είπα ότι ήταν, σα είπα και αυτό, η Σλοβενία. Ναι. Είχαν εντελώς ανενημέρωση, πρώτον ενημερώσει. Τώρα από εκεί και μετά, ότι την απόφαση την πήρε αυτό το όργανο της ΕΠΟ, το Δικαστικό Συμβούλιο, που δεν ξέρω πώς το λένε ακριβώς αυτό. Η ΕΦΕΣΟΝ, ο οποίος δικαστής. Ένα... Προσέξτε λίγο, κάτι πολύ σημαντικό για να τα ακούσει και ο κόσμος. Να το πω και εσάς, ενδεχομένως να το γνωρίζετε. Η κυβέρνηση έκανε μια ολιστική μελέτη, η οποία ψηφίστηκε πριν από την προηγούμενη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Και ένα από τα βασικά θέματα τα οποία ψήφισε ήταν να μην ισχύει αυτό που ισχύει μέχρι τώρα, δηλαδή τι. Η ίδια Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ να επιλέγει τους δικαστές που δικάζουν. Με προλαβαίνετε ακριβώς αυτό, δεν ήθελα να το αναφέρω. Προφανώς και εγώ με όσα προανέφερα σε αυτό αναφέρομαι. Αυτό... Ναι, αλλά ο άνθρωπος αυτός που έβγαλε την απόφαση. Τι να πούμε, τώρα υπάρχει μια παράλογη απόφαση στην Ελλάδα. Ζούμε μια παράλογη απόφαση, μια επιτροπή η οποία λόγω και της ολιστικής μελέτης κατ' υπέρβαση κατά την άποψή των αρμοδιοτήτων πήρε αυτή την απόφαση. Γι' αυτό σας είπα δεν θα αντιμετωπιστεί το θέμα. Απλά ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα. Ότι δικαστικά ο Άρης δεν έχει δρόμο στην Ελλάδα. Πρέπει όντως να παρέμβει. Ξέρω εγώ, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει αυτό το δικαίωμα, πιστεύετε. Εντάξει, θα δούμε. Δεν μπορώ να πω κι εγώ για πράγματα που δεν τα ξέρω, για να μην κάνω και τον πατογνώστη. Έτσι. Εγώ γι' αυτό είμαι και στην διαρκή επαφή με τον Θόδωρο Καρυπίδη, για να του πω και να τον βοηθήσω, να βοηθήσω τον Άρη, δηλαδή, που τον υπεραγαπώ, όσο περισσότερο μπορώ. Εκεί που μπορώ να παρέμβω, συμφωνούμε. Έτσι. Είστε πάρα πολλά χρόνια και θέλω να, με αυτό να κλείσουμε. Είστε πάρα εγώ θέλω πολλά... να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Mm-hmm. Και είμαι απόλυτα ειλικρινής και μιλάω με έτσι, αγάπη, mm-hmm. πολύ αγάπη για τον Άρη και με τεράστιο ενδιαφέρον. Και γι' αυτό σας καλέσαμε. Γιατί έγιναν και πολλές καλές μεταγραφές και θεωρώ ότι η πορεία θα είναι πολύ καλή. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, η αφαίρεση βαθμών θα είναι ότι χειρότερο, δεν είναι. Έτσι είναι. Εμείς καλέσαμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν δηλώνει απλά αριανός. Το λέω για όσους νεότερους πιθανώς να μην σας γνωρίζουν. Επειδή εμείς είμαστε. Όχι. Δεν μπορώ να το κρύψω τώρα. Άλλο θέλω να πω, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν πολλοί που δηλώνουν αριανοί αλλά δεν κάνουν τίποτα για να βοηθήσουν. Ομάδα... Δεν το κρύψα ποτέ. Δεν το κρύψα ποτέ. Εγώ αγαπάω τη Θεσσαλονίκη, αγαπάω τον αθλητισμό, όλα τα τμήματα. Αλλά έχω αυτό το. Αυτή την αδυναμία, πώς θα το ο καθένας, χωρίς δεν κατηγορώ κανέναν γιατί υποστηρίζει την οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Έτσι είναι. Και όχι, τους νομίζω... Θέλω, τους υπολογίζω, τα στυροφορώ, έχω βοηθήσει και τις άλλες ομάδες στο παρελθόν. Αυτό που μπορούσα να κάνω ως εκθέσεως μου το έκανα μόνη μου την καρδιά, έτσι. Mm-hmm. Και αν μου ζητηθεί να το ξανακάνω, αλλά δεν μπορώ να κρύψω, γιατί δεν είμαι αυτούς που κρύβονται τα ιδιαίτερα αισθήματά μου απέναντι στον Άρη. Βοηθήστε με σε κάτι. Που έχω. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί μιλάμε για ομάδες και ποιος υποστηρίζει την κάθε μία κτλ. Νομίζω και ο κύριος Καλαφάτης τοποθετήθηκε χθες για το θέμα στον Πρωθυπουργό. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω τουλάχιστον και ο κύριος Γκιουλέκας και η κυρία Ευθυμίου. Το θέμα μετά το έθελε σε... και δύο-τρεις βουλευτές. Ναι, νομίζω, ναι. Mm-hmm. Γιατί ήμασταν πολύ τώρα, δεν ξέρω, και ο Καράογλου το έθεσε. Έχει κάνει και δήλωση. Λοιπόν, για να μην αδικήσω κάποιον, έτσι μιλάω με κάποια. Γιατί. Δύο, τρεις, τέσσερις αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό. Δεν είναι. Mm-hmm. Μόνοι. Κλείνοντας, αυτό που θέλω να σας πω. Πριν κλείσουμε, θέλω να σας πω μόνο το εξής. Ότι η απέτηση που υπάρχει από τον κόσμο του Άρη είναι ακριβώς μια κυβέρνηση η οποία δείχνει να ασχολείται, να ασχοληθεί ουσιαστικά με το χώρο του ποδοσφαίρου, που βλέπετε ότι υπάρχουν τέτοιου είδους αποφάσεις που διαμορφώνουν τη βαθμολογία πριν καν ξεκινήσει. Καλά, δεν είναι. Εντάξει, αυτή τώρα είναι για να μην κάνω τον ειδικό, δεν διαφωνώ. Συμφωνώ στη γενική κατεύθυνση, συμφωνώ απόλυτα. Mm-hmm. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν έτσι. Και το κακό είναι ότι τα προβλήματα αυτά τα πληρώνουν συνήθως οι μικρές ομάδες, γιατί ακούω και εγώ διάφορα για το ποιοι κρύβονται πίσω από την απόφαση αυτή, ποιοι πρόεδροι άλλων ΠΑΕ κτλ. Αυτά τώρα εντάξει λέγονται. Το ζήτημα είναι ότι την πληρώνει και μία από τις μεγαλύτερες ομάδες και η μόνιμα από τις μεγαλύτερες ομάδες που πληρώνει έκανε το... Ναι, έκανε το λάθος εισαγωγικά να βγει ψηλά, καταλαβαίνετε, από εκεί και μετά έχει τραβήξει το ενδιαφέρον, το ιδιαίτερο με χωρίς εισαγωγικά ενδιαφέρον ορισμένων άλλων ΠΑΕ και ορισμένων γνωστών άλλωστε παραγόντων του ποδοσφαίρου. Ελπίζω να καταλάβατε τι εννοώ. Μια χαρά εγώ κατάλαβα και ξέρω. Ευελπιστώ να δούμε τις πράξεις που θα αποκαταστήσουν αυτή την αδικία, κύριε Σπυλιόπουλε. Λοιπόν, εντάξει, γίνεται μια προσπάθεια. Η φακή θέλει πολλά χέρια να καθαρίσει, δυστυχώς. Λοιπόν, να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάντα στη διάθεσή σας, έτσι. Να είστε καλά. Να είστε καλά.